Συνέλληνές μου, άλλη μια μεγάλη απόδειξη ότι δεν υπάρχει κανένας στον πλανήτη, καμία κυβέρνηση, καμία χώρα, κανένας οργανισμός, να προτείνει ή να βγάζει νόμους δικούς του. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα έρθουν και σε σύγκριση οι αξίες και οι αρχές μας με τους πολιτιακούς νόμους. Έτσι όπως έχουμε ορίσει και δηλώσει από πού θα προκύπτουν οι νόμοι. Έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε λοιπόν τώρα το αξιακό μας, που ναι μεν έχει εμφανιστεί, έχει γραφτεί, έχει πιστοποιηθεί παντού πώς θα είναι η πολιτεία μας και από πού θα προκύπτουν οι νόμοι. Για να βγάλουμε ένα νόμο θα πρέπει να έχουμε ένα αξιακό. Ένα σταθερό αξιακό που θα πρέπει να είναι της δημιουργίας μας, της φυσιολογίας μας, που θα υπηρετεί το ανθρώπινο κομμάτι και το ανθρώπινο σύνολο. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, ο καθένας θα βγάζει ό,τι γελιότητα θέλει. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε ότι σήμερα, όπως έχω πει, δεν υπάρχει κανένας να προτείνει νόμο, γιατί δεν ξέρει τι νόμο να προτείνει. Άρα και αν προτείνει, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που βγαίνουν και δεν θα ψηφιστεί ποτέ. Η απόδειξη αυτού έρχεται όχι μόνο από την Λιουθμανία που θα σας αναφέρω, βλέπουμε την Υπουργό Υγείας της Λιουθμανίας, η οποία δηλώνει ευθανασία στους φτωχούς, προτείνει η Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας. Τώρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται χώρα, να ξέρετε, απλά είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, είναι μια πάλι εταιρεία, όπως έχω πει, που έχουν μαζευτεί κάποιοι άνθρωποι και τους διοικούν παρανόμως οι πολιτικές σέχτες και οι δικαστικές σέχτες, όπως τον πλανήτη επιβάλλεται σε κάθε νέα χώρα. Και δεν έχει καμία σχέση με πολιτεία και καμία σχέση με πολίτη. Με πολιτικές, οι οποίες είναι καθαρά δογματικές, σε ένα τεράστιο σχέδιο του πλανήτη, αφανισμού του ανθρώπου, όπως αυτό εξελίσσεται. Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία είναι μια θήλη, αν είναι θήλη και αν είναι καν άνθρωπος, η οποία είναι γύρω στα 65. Οπότε το ζήτημα της γεραιότητας είναι ήδη σε αυτήν. Αλλά μιλάει για τους φτωχούς. Φτωχός που δεν μπορεί να έχει χρήματα να πληρώσει την υγεία του, που του την έχει καταστρέψει όλο αυτό το μόρφωμα και κάθε μόρφωμα στον πλανήτη. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, η νομοτέλεια, αν και κάποια στιγμή, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, επειδή έχουν μαζευτεί όλες οι πόρνες, όλοι οι σακατεμένοι, όλοι οι παράλυτοι, και κάθε γελίο μόρφωμα είναι στο γυαλί και αφοδεύει στα μυαλά των Ελλήνων μου, ρώταγε μια εύσωμη, ευθραφή, ηλίθια κυρία. Ο κύριος Σόρας δεν μιλάει ούτε ελληνικά. Ακούω νομοτέλεια. Τι είναι νομοτέλεια? Ξέρει κανείς τι είναι νομοτέλεια? Τι είναι νομοτέλεια που λέει ο κύριος Σόρας? Αυτός ούτε ελληνικά δεν μιλάει. Βρε γελίο χοντρομόρφωμα. Ούτε την νομοτέλεια δεν ξέρεις. Ούτε να όχι να διαβάσεις, ούτε να νοήσεις ελληνικά. Βέβαια δεν ξέρεις την νομοτέλεια. Η νομοτέλεια είναι η τελειότητα και ο άνθρωπος είναι ένα τέλειο, όπως και η φύση σου είναι τέλεια. Και σήμερα στη φύση μας βλέπουμε κάθε γελίο υποκείμενο, είτε καθηγητή, είτε ακαδημαϊκό, είτε ερευνητή, να μας λένε συνέχεια στα δικά τους ΜΜΕ, αυτά που έχουν ήδη υποκατάληψη και υποδούλωση, όλα τα γελία αυτά απόκοσμα ζώα, που είναι όλα πυρωμένα και ως κουμπιά έχω πει την αποστασία την εκτελούν, να μας λένε ότι ανακαλύψανε κάθε μέρα, ακούμε, ανακαλύφθηκε ένα καινούριο είδος αράχνης, ανακαλύφθηκε ένα καινούριο ψάρι, ανακαλύφθηκε ένα καινούριο κουνούπι, ένα καινούριο ζώο, ένα καινούριο φίδι, ένα καινούριο φυτό. Άνθρωποι, συνέλληνές μας, δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα. Κάθε υβρίδιο που φτιάχνουν αυτά τα ζώα έχουν γεμίσει τους ωκεανούς μας, τις θάλασσές μας, με χιλιάδες διγητήρια και με υβριδιακές κατασκευές. Γέμισαν όλο τον πλανήτη με έντομα, γιατί θέλω να ξέρετε ότι η αποστασία ξεκίνησε και γιώθηκε από τα έντομα και από τα αρπετά και μετά πέρασε στάλα. Δεν είχαν που αλλού να γιωθούν αυτά τα απόκοσμα ζώα του χάους. Γι' αυτό και σε όλες τις μαγείες, όλες τις τελετές έχουν έντομα, φίδια, αρπετά δηλαδή, αρπετοειδή, και μετά μπήκαν στα τροκτικά. Αυτά δεν έχει καμιά σχέση με τη δημιουργία. Η δημιουργία είναι τέλεια και είμαστε σε νομοτελειακούς νόμους, αλλιώς δεν θα υπήρχε δημιουργία. Θα ήταν το χάος και να παραμείνουν στο χάος. Άρα δεν γίνεται η δημιουργία να την οδηγήσει στο χάος και στο Θεό του χάος. Θεός, τέλος πάντων. Α, Αιγύπτο. Αμό. Άντε μην πω. Όλα αυτά τα απόκοσμα ζωντόβολα. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα χαόδεις νόμους
οι οποίοι δεν έχει χρήματα. Μα ποιο χρήμα που βγάζεις εσύ, πού είναι ψεύτικο, για ποιο πλούτο, ποιον πλούτο του λες του ανθρώπου δεν έχει. Και δηλαδή η νομοτέλεια τον έκανε ατελή, τον έκανε φτωχό, δηλαδή κανονίζει νομοτέλεια, ποιος θα είναι πλούσιος, ποιος θα είναι φτωχός. Και κανονίζει και ποιος θα έχει αρρώστιες. Όλες αυτές οι ασθένειες που έχουν επέλθει. Έχεις καταλάβει τώρα ότι τρώμε υβριδιακά ψάρια, υβριδιακά ζώα, φυτά, δηλητηριασμένο αέρα. Όλα αυτά τα έχουν παράξει αυτά τα γελία μορφώματα με όλες τους τις έχτες και τους δούλους τους. Όπου οι δούλοι τους σήμερα είναι άνθρωποι και δεν ζουν ανθρώπινα, λες και δεν τους πιάνει αυτούς. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αφού ζουν στο ανθρώπινο κομμάτι έτσι όπως είναι, σακατεμένο και αλλοιωμένο, όμως είναι στη μορφολογία του ανθρώπου που πρέπει να ζήσουν ως άνθρωποι και να εκτελέσουν ως άνθρωποι. Και είναι τεράστιο το κόστος αυτή τη στιγμή για όλη τη δημιουργία και τα δημιουργήματα. Και συνεχίζουν για να παίρνουν έναν υποτιθέμενο πλούτο, τον οποίο πάλι τους τον παίρνουν πίσω. Και αν κάποιος μαζέψει πολύ, τον σκοτώνουν για να μείνει ο πλούτος στις τράπεζες που είναι δικές τους. Χιλιάδες αυτές οι περιπτώσεις. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη γαϊδούρα, γιατί περί γαϊδούρας πρόκειται, περί ζώου πρόκειται, να λέει ότι η αυθανασία στους φτωχούς, αυτό που στην Λιθουανία η μάνα της θα ήταν καμιά πόρνη για να τη βγάλει. Γιατί δεν ξέρει κανείς σε αυτή τη χώρα, εγώ την ξέρω καλά και πολλές χώρες και όλες ξέρω καλά. Από πότε έκανε η Μίγα Κόλο και αυτή έγινε σε άλλο επίπεδο. Και ποιος ορίζει τα επίπεδα που δηλώνει ότι πρέπει να κάνουμε αυθανασία στους φτωχούς. Και ποιος είναι αυτό το μορφωματάκι ή ποιος τη διατάζει που ως δημιουργός σταματάει τη ζωή κάποιου. Δεν φτάνει που τον έχει αρρωστήσει και σέρνεται με χιλιάδες καρκίνους. Ό,τι φάει, ό,τι τρώμε είναι σχεδόν υβριδιακό. Και αν κάτι δεν είναι υβριδιακό, κανονίζουν αυτά τα ζώα με τις πολυεθνικές τους να δηλητηριάσουν τις τροφές μας. Με κανιβαλισμό, με πτώματα, με χιλιάδες εμφυτεύματα αποστατικά και με βρώμες. Και σήμερα να σκοτώσουμε και το φτωχό γιατί δεν έχει να πάει στην υγεία. Οπότε πού είναι το κράτος, οπότε πού είναι η χώρα, οπότε πού είναι η πολιτική. Εσείς καταλαβαίνετε συνέλληνές μου ότι αυτό το γελίο πραγματάκι, αυτό το πράγμα και άλλα πράγματα σε όλες τις χώρες είναι υπουργός υγείας και άρχισε ανθρώπους. Και φυσικά σας είπα, η μάνα της ήταν μια πουτάνα. Μια πουτάνα θα ήταν παλιά, στη Βίζητα ο πατέρας της γύρευε τι θα ήταν και τώρα έχει γίνει ένα ελίτ το κορίτσι αυτό και μπορεί να κάνει και να ρυθμίζει και τη ζωή στους φτωχούς. Όλα αυτά συνέλληνές μου δεν θα γινόταν. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι δική τους η νόμη αυτή. Αυτοί πληρώνονται για να πούνε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και πάντα προσπαθούν τα άτομα αυτά που θα βάλουν ως μαριονέτες να είναι άρρωστα, να είναι ψυχολογικά άρρωστα, να είναι ασταθή, να είναι αίματα δικά τους. Γιατί αν είναι ανθρώπινος θα αισθανθεί κάποια στιγμή την ανάγκη ή μπορεί να πάει και στη θέση του. Οπότε να ξέρετε ότι σε αυτές τις θέσεις προτιμούν νεκρά άτομα, άτομα τα οποία είναι κλειδωμένα με πολλά εμφυτεύματα και τα ελέγχουν για να λένε ότι θέλουν πέραν των γεγονότων ότι τα πληρώνουν. Άρα και κάποια στιγμή αν θυμηθεί την ανθρώπινη φύση του θα ξυπνήσει μέσα του και δεν θα εκτελεί τα σχέδια και αυτά που τα απόκοσμα ζώα τους λένε να εκτελέσουν. Έτσι πρέπει να είναι κλειδωμένο. Όμως φτάνουμε σε ένα σημείο να πω το εξής. Φτάνουμε στο δικό μας το αξιακό. Άρα λοιπόν τώρα αυτή προτείνει ένα νόμο. Να κάνει αυθανασία στους φτωχούς. Θα πληρωθούν και άλλοι βουλευτές, θα βγει αυτός ο νόμος σε 2-3-4 χώρες. Θα έρθουν εδώ οι άλλοι δοσύλλογοι στην Ελλάδα όπως κάνουν πάντα και θα πούνε είναι πολιτισμένες εκείνες οι χώρες. Από πού στο διάλογο είναι πολιτισμένες αφού καμία χώρα δεν έχει πολίτη μέσα. Πώς εννοείς ότι έχεις μια χώρα πολιτισμένη τη στιγμή που δεν έχεις πολίτες. Που για να έχεις πολίτη είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία και για να έχεις μια οργανωμένη πόλη είναι πολύ συγκεκριμένη και πόλεις δεν είχατε ποτέ ρε γίδια, βρε ζωντόβολα, είχατε μόνο σκηνές. Πόλεις είχαν οι Έλληνες και μια πόλη ορίζεται πώς πρέπει να λέγεται πόλη, πώς πρέπει να έχει κοινοβούλιο, πώς να έχει τη δημοκρατία της, πώς να βγαίνουν οι νόμοι, από πού, πώς τα πάντα. Εσείς αν δεν έχετε πόλεις που δεν έχετε πόλεις και δεν έχετε πολίτες και μαζεύετε ό,τι ζώο βρείτε από τον βασίλειο τον Αρουνάκη, το βάζετε μέσα και το κάνετε χώρα και μάλιστα το κάνετε και εταιρεία, ούτε καν χώρα και δεν έχει καμία ιστορία κανένα σας πουθενά σε όλο τον πλανήτη. Πώς λέτε ότι είναι πόλη
και μιλάτε για πολιτισμό. Πώς να παράξετε, τι πολιτισμό να παράξετε, ρε. Πού είναι ο πολιτισμός σας, ρε. Δείξε μας, ρε, πού είναι ο πολιτισμός σας, ρε. Ζωντόβολα ζώα. Δεν έχετε. Ε, τότε για ποιους πολίτες μιλάτε. Άρα δεν βγάζετε νόμους για πολίτες. Και έρχεται λοιπόν οι δοσύλλογοι μηχανισμοί της Ελλάδος που τους ακούω και χρόνια και λένε, η Σουηδία είναι πολιτισμένη. Ζώα είναι οι Σουηδοί, δεν έχουν. Ποιο Σουηδί, υπήρχε Σουηδός. Οι χαζοροβάρβαροι που είναι εκεί και που μετανάστευσαν κόσμος που πήγε στη Σουηδία, λέτε εσείς τη Σουηδία πολιτισμένη, τη Δανία πολιτισμένη. Τι πολιτισμό έχει η Δανία, τι πολιτισμό στη Γερμανία, έχει πολιτισμό η Γερμανία, τι, το σοσιαλισμό του Χίτλερ, γιατί δεν θα ξεχαστείτε ότι σοσιαλισμός, ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα και είναι και παγκόσμιο κίνημα. Αν δείτε το Χίτλερ στις ομιλίες του, μιλάει για το σοσιαλιστικό κίνημά του. Σήμερα λοιπόν μιλάτε για σοσιαλισμό και τους έχετε βάλει στη Βουλή σας. Με ναζισμό χαρακτήρα, το ίδιο πράγμα είναι. Άρα συνέλληνές μου, να κατανοήσουμε κάτι λοιπόν. Άρα δεν υπάρχει νόμος ο οποίος βγαίνει και δεν υπάρχει κανένας πολιτισμός εκεί πέρα έξω. Ό,τι πολιτισμό έχεις εσύ, γιατί εσύ είχες πόλεις. Αυτοί δεν έχουν πόλεις. Έχουν χωνευτήρια ανθρώπινων ψυχών και σωμάτων. Και φυσικά σε μια τεράστια διαλογή η οποία είναι. Ούτε καν ανθρώπινα αίματα. Απλά μαζεύουν και μετράνε. Μετράνε τους αριθμούς ως αριθμούς, ως μονάδες. Καμία σχέση με την έννοια των αριθμών, έτσι όπως πρέπει να είναι η δημιουργία τους. Φτάνουμε όμως σε ένα κομμάτι να πούμε το εξής. Άρα λοιπόν, με ποιο αξιακό αυτή δηλώνει αυτό το νόμο και χιλιάδες νόμους μπορώ να σας λέω και αυτοί που έχουν βγει ήδη και που δεν τους ξέρετε και που σήμερα σιγά σιγά τους ανακαλύπτετε. Άρα μπορεί να μου πει κάποιος, με ποιο πρωτόκολλο. Με ποιο αξιακό μπορεί να προτείνεις ένα νόμο ευθανασίας στους φτωχούς, να ζήσουν οι πλούσιοι. Που σημαίνει ανάβο κλέψει κάποιος τον κόσμο και γίνει πλούσιος, αυτός έχει δικαίωμα στη ζωή επειδή έκλεψε τους άλλους και αυτοί που τους πήρε τον πλούτο και τους έχεις κάνει φτωχούς και τους πήρε τη δύναμη και τον πλούτο, πρέπει να τους σκοτώσεις κιόλας γιατί δεν έχουν χρήματα. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος το πλαίσιο. Δεν μιλάμε για λογική. Γιατί θα έπρεπε τώρα κάποια στιγμή να μπούμε στο αξιακό της λογικής, της 12 αξίας και να μας πει τη λογική του νόμου. Και πώς ορίζεται ο πλούσιος. Και από πού ορίζεται ο πλούσιος. Και πώς γίνεται κάποιος πλούσιος. Γίνεται πλούσιος επειδή είναι στη στοά και του δίνουν το θάνατο του άλλου. Δηλαδή βγαίνει ένας νόμος, τσακίζει στους πάντες, παίρνει τα χρήματα του κόσμου ή τα εργοστάσια του ή τις περιουσίες του, γίνεσαι πλούσιος και άλλοι φτωχοί γίνονται φτωχοί. Και μετά τους βγάνεις και ένα νόμο ότι αφού δεν έχεις να πας και εκεί να έχεις πρόσβαση στην υγεία, δεν έχεις χρήματα, πρέπει να σου κάνουμε και μια ευθανασία. Και επειδή ό,τι χρωστάς πρέπει να σου πουλήσουμε τα κόκαλα, το δέρμα, τα μάτια, τη γλώσσα και τα κόκαλα. Και πιστέψατε ποτέ ότι τα κόκαλα και όλα αυτά γίνονται σαπούνια. Δηλαδή για να κάνεις σαπούνι χρειάζεσαι κόκαλα λίνων. Να δω μέχρι πού θα φτάσει και μέχρι πού θα προσβάλλετε την νοημοσύνη. Αλλά και εσείς συνέλληνες μου άνθρωποι, πόσο θα αντέξετε όλα αυτά τα ζώα να σας λένε όλα αυτά τα παραπηγικά πράγματα και δεν έχετε ξεσηκωθεί να τα γδάρετε. Που δήθεν ο Ατατούρκ πούλησε 400 τόνους κόκαλα για να κάνει σαπούνια. Από πότε ρε η σύνθεση του σαπούνιου έχει ανθρώπινο κόκαλο και μάλιστα Έλληνα. Δηλαδή δεν είχαν άλλου νεκρούς. Μόνο Έλληνες είχαν. Ή μήπως τα ελληνικά κόκαλα κάνουν καλύτερα σαπούνια. Εξηγήστε μου ρε παιδιά. Χιλιάδες κόσμος εκεί έξω, εκατομμύρια. Πέραν τούτου. Αλλά τα ελληνικά κόκαλα 400 τόνους του Ατατούρκ που τα πούσε σε Ολλανδική. Μα δεν υπάρχει Ολλανδική, χαζάρι τι θα λέτε. Ποια Ολλανδία, υπάρχει Ολλανδία. Και τι έχει η Ολλανδία μέσα, Ολλανδούς. Που γεννηθήκαν από πιο προπάτορα, από κανέναν. Αλλά έπρεπε να πάρει 400 τόνους κόκαλα, ε. Για να κάνει σαπούνια. Γιατί είναι καλό σαπούνι το ελληνικό κόκαλο. Τα άλλα κόκαλα δεν κάνουν καλό σαπούνι. Πόσο μωρέ θα σας κοροϊδεύουν ακόμα, μωρέ. Πόσο θα σας κοροϊδεύουν, μωρέ. Κανιβαλισμός έγινε, συνεγενές μου, με τα κόκαλα των Ελλήνων. Και από όλα τα νεκροταφεία που πουλάνε κόκαλα. Για ρωτήστε τώρα στην Ελλάδα όλα τα νεκροταφεία κάθε 3 χρόνια τους ξεθάβουν. Πού τους πάνε, πού τα πάνε τα κόκαλα. Γιατί μόλις ξεθάβεις το νεκρό σου, ξέρεις αν το κόκαλο είναι δικό σου ή του πατέρα σου. Τι γίνονται με όλα αυτά. Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Έχεις καταλάβει τι ξεκαθάρισμα χρειάζεται αυτή τη στιγμή και μυστικά που δεν τα ξέρεις, τα οποία σε σκοτώνουν και σε καινοκτονούν εκτός από αυτά που ξέρεις. Φτάνουμε όμως σε ένα αξιάκο μας.
Άρα λοιπόν αξιακό αυτοί δεν έχουν. Άρα λοιπόν του προτείνει το υπόγειο. Και αν δεν έχουν υπόγειο, έχουν κέντρο εξουσία πολύ συγκεκριμένο και πάνε τα διαόλια και του λένε αυτό το νόμο θα βγάλει. Μπράβο. Κατάλαβε τι σημαίνει δόγμα και γιατί πρέπει να καταστρέψει, να εξαφανίσει κάθε γαμημένο δόγμα. Γιατί δεν είναι καν δικό σου, δεν αποδεικνύεται σε σένα, αλλά σε διοικεί, σε σκοτώνει, σε δολοφονεί. Και δεν έχει καμία σχέση με καμία, με καμία ανθρωπολογία σου. Με καμία ανθρώπινη φύση σου. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα πω τούτο και από εδώ και πέρα είναι η ώρα να βγάλετε όλα αυτά, να καταδείξετε στην ουσία και να πάτε στην ουσία και όχι στο δίθεν, ούτε στα παλαμάκια, ούτε ο καθένας να βρίζει και να λέει τη γελιότητά του. Να πάμε στην ουσία λοιπόν. Και στην Ελλάδα μας, με ποιο αξιακό βγαίνουν οι νόμοι? Ο καθένας προτείνει. Ποιος καθένας? Άντε, δείξτε μου ένα βουλευτή που πρότεινε κάτι. Κανείς δεν προτείνει. Ποιος προτείνει? Τα κέντρα εξουσίας. Οι αόρατες εξουσίες. Τι θέλουν αυτές? Πού είναι αυτές να τις βρούμε? Α, στο ήσουν αόρατος. Τώρα θα σε βρω. Και αν υπάρχει κάτι αόρατο που μιλάει, είναι τρελό. Είναι ημίτρελο να ακούνε οι βουλευτές και όλα αυτά τα παιδιά, τα εγκάθετα, μία ώρα τη φωνή. Έτσι λοιπόν, είναι η ώρα. Οι Έλληνες άνθρωποι και ιδιαίτερα οι συνέγινές μας και πολεμιστές μας, να αρχίσουν να βγάλουν στον αέρα το αξιακό μας, το οποίο από εκεί θα προκύπτουν οι νόμοι. Έχω εγώ δικαίωμα να βγάλω νόμο? Έχω δικαίωμα να σταματήσω κάτι? Έχω δικαίωμα οτιδήποτε να βάλω και να σταματήσει? Αλλά νόμοι που θα κινούν την πολιτεία και που θα γίνεται πολιτική και που θα παραχθεί πολιτισμός, είναι μόνο το αξιακό, το οποίο έχει 12 αξίες, είναι συγκεκριμένες. Άρα αν ο νόμος δεν έχει λογική, δεν μπορεί να βγει. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για έλογα όντα και όχι για ζώα. Αλλά ακόμα και για τα ζώα που θα παράξεις νόμους, που θα βγάζεις νόμους, βάσει της λογικής και βάσει του υπαρτού και του ορθού. Όπως ακριβώς είναι και στην αξία μας. Όπως ακριβώς είναι και στην αξία μας. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να βγαίνουν και να προτείνονται νόμοι, όπου μετά να ψηφίζονται για ανθρώπους, χωρίς να είναι παρούσα ο άνθρωπος. Χωρίς να έχει παρουσία ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν έχει παρουσία και δεν είναι η νόμη για τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνω. Είναι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν νόμο, ο οποίος νόμος δεν έχει καμία σχέση για τον άνθρωπο? Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Στη βάση λοιπόν ότι ένας νόμος πρέπει να έχει λογική, γιατί μιλάει για τους ανθρώπους και θα πρέπει να τον εκτελέσουν άνθρωποι. Εάν η λογική δεν είναι το μέσο το οποίο οδηγεί στη νόηση, η οποία αποδέχεται το ορθόν και το υπαρτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας, είναι ακριβώς δύο προτάσεις. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Βλέπετε εσείς να έχει καμία λογική αυτό που λέει η κυρία. Αλλά αν εδώ σας δυσκολέψει και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή μπορεί να έχει λογική. Μπορεί αυτό που λέει να έχει λογική. Πολύ ωραία. Θα πας μετά πιο κάτω, καλά δεν θα πάμε σε αυθονία και ρετή, θα σας πω λίγο πιο γρήγορα. Αμέσως μετά θα επικαλεστείς τον πολιτιακό νόμο, οι οποίοι είναι τρεις. Μόλις πάμε στον πολιτιακό νόμο της προσομοίωσης, αμέσως αυτή η κυρία πηγαίνει για πέταμα και κάθε νόμος. Βέβαια υπάρχουν τεράστια σκαλοπάτια για να περάσεις, για να βγάλεις ένα νόμο. Κι αν ο νόμος αυτός η ευθανασία στους φτωχούς προτείνεται και πρέπει να γίνει και είναι βάση του νόμου και του αξιακού μας, θα το κάνουμε ρε παιδιά. Άρα εσύ δεν βγάζεις αυτά και τους λες εσείς δεν κάνετε και δεν προτείνετε νόμους. Περνάς όλους τους νόμους αυτούς από το αξιακό σου σύστημα, το οποίο είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή για τη δημιουργία σου. Από τη δημιουργία σου, και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι τα 33 πρωτόκολλα είναι η ίδια σου δημιουργία. Έτσι έχεις δημιουργηθεί. Εάν δεν λειτουργούσαν δημιουργικές δυνάμεις με την ισοζυγία των αξιακών πρωτοκόλων και των όρκων νόμων των πρωτοκόλων αυτών, δεν θα υπήρχες. Θα έχεις το ένα χέρι μαχρύτερο, δεν χρειάζεται βγάλτο, δεν θα έχεις ένα μάτι, δεν θα έχεις δύο, θα έχεις τρία ή ένα, ή θα έχεις 70 όσα έχει μίγα. Δεν θα υπήρχε καμία νομοτέλεια. Άρα, αν ακουμπάμε την νομοτέλεια και θα βγάλουμε την πολιτεία, άρα η πολιτεία είναι πάνω από όλους και είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δύναμή σου. Η δύναμή σου είναι ότι δεν μπορεί κανένας να βγάλει κανένα νόμο και να πειράξει κάποιον πέραν της φυσιολογίας του και πέραν της ίδιας του δημιουργίας. Μόλις πας τώρα στον νόμο της προσομοίωσης, η οποία αυτή άρχισε ανθρώπους,
που λέει έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις αρκεί να έχεις εφαρμόσει και δεχτεί με προσομοίωση το αποτέλεσμα των πράξεών σου ή των επιλογών σου και των εκφράσεών σου πρώτα για τον εαυτό σου. Πάλι ωραία. Οπότε εδώ πέρα δεν έχει φτωχό και πλούσιο. Πάμε. Θα μπορούσε ποτέ αυτή η κυρία να κάνει αθανασία στον αδερφό της, τη μάνα της, το παιδί της, στο νεογέννητο παιδί της και οπουδήποτε χρειαστεί, επειδή δεν έχει χρήματα. Αν όμως το κάνει για τον εαυτό της και για όλο της το σώμα και για το περιβάλλον, συνεχίζει ο νόμος. Μπορεί να κάνει σε συνάνθρωπό σου, μπορείς να κάνει σε συνάνθρωπό σου ό,τι θέλεις, αρκεί να το έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτό σου. Το έχει δεχτεί αυτή για τον εαυτό της. Ή αυτή εξαιρείται γιατί είναι με το λόμπι της το ας και του γαμόθεου του χάους, του ψευτοθεού, του ξεφτύλα αυτού νου. Και της γάμος το ας. Το έχει δεχτεί αυτή για τον εαυτό της. Ή αυτή η εξαιρείται ρε παιδί μου, λέει, η άλλη είναι η κατώτερη και εμείς είμαστε οι ανώτεροι εδώ. Ναι. Γιατί είμαστε στη στοά, γιατί είμαστε με το χάος, με το ξεφτύλα το δαίμονα, τον οποίο θα καταρθεί και θα γίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Οπότε αυτή εξαιρείται. Και οι άλλοι να έχουν ευθανασία. Α, μην δες τι κάνουν. Τρίτο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να έχεις δεχτεί αυτό πρώτα για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου. Όχι μόνο για σένα, για να σου τσακίσω την οικογένεια με την ευθανασία, να δεις. Να. Οτιδήποτε δεν είναι δεκτό για τον εαυτό σου, δεν μπορείς να το κάνεις ή να το επιβάλλεις σε άλλον. Πώς θα βγάλεις λοιπόν όμως, βρε, ζώο από ο κόσμο, κάτι που δεν είναι για σένα. Σας επικαλούμε ένα νόμο. Βλέπετε πως σταματάει ακόμα και αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν κάποιους νόμους. Βλέπετε το αξιακό τι είναι. Μπορείτε να μου πείτε με ποιο αξιακό ο καθένας προτείνει νόμο. Βέβαια παίρνω την ευκαιρία από αυτό το ζώο. Δεν είναι άνθρωπος, προσέχτε. Είναι ζώο. Δεν προσβάλλω τη θύλη αυτή. Μα είναι ζώο, δεν έχει τίποτα ανθρώπινο. Ας φαίνεται τα χαρακτηριστικά της. Είναι εύκολο να φτάσουμε στα χαρακτηριστικά. Ακόμα και γενετικά. Δεν είναι τίποτα. Αν και αυτοί έχουν παλέψει χιλιάδες χρόνια για να βάλουν τα σπερματά τους για να φαίνονται ανθρώπινα. Τα σημάδια είναι παντού και κάποια στιγμή θα τα πούμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε ήδη όλοι αλλοιωμένο DNA, εφόσον ζούμε σε ένα αλλοιωμένο χώρο. Εφόσον τρώμε και πίνουμε αλλοιωμένα, γεννιόμαστε με αλλοιωμένα και συνεχώς έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα αλλοιωμένα αποστατικά τρόφιμα και σε όλο το αποστατικό περιβάλλον. Άρα, αν μη τι άλλο, έχουμε τις αλλοιώσεις όλοι μας. Αλλά πρέπει να το σταματήσουμε και να αρχίσουμε να διορθώσουμε τη φυσιολογία μας. Και φυσικά την νόησή μας. Άρα λοιπόν, σαν αυτό το μόρφωμα, υπάρχουν πολλά εκεί έξω. Τα οποία βγάζουν τον εαυτό τους έξω και θεωρούν τον εαυτό τους με τη γελία έπαρση, όπως και ο ξεφτύλας που υπηρετούν, τον ξεφτύλα και όλα τα ξεφτυλισμένα αυτά τα απόκοσμα ζώα από τη γελία έπαρσή τους. Έτσι λοιπόν. Αυτοί δεν έχουν κανένα αξιακό, εκτελούν μόνο νόμους και εντολές. Βλέπετε τώρα πόσο τεράστια σημασία έχει να βγείτε στον αέρα, συνέλληνές μου, να πείτε το αξιακό. Βλέπετε ότι θα υπάρξει νόμος που θα προκύψει, οποιονδήποτε θέλεις. Θα βγάλεις νόμο, ο οποίος δεν θα είναι στα πρωτόκολλα, τότε δεν θα μπορεί να ψηφιστεί. Αυτή είναι η πραγματική πολιτεία, συνέλληνά μου. Όχι να σου πω τι να ψηφίσεις. Όχι να σου πω να βγάλεις νόμο. Θα προτείνεις οποιοδήποτε νόμο. Χρειάζεται το κοινωνικό σύνολο και η πολιτεία, το οποίο όμως πάντα θα περνάει από τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Με το που ακούμπησες δύο μόνο, εκόπηκε ο νόμος από την ίδια. Αν λοιπόν ήταν υποχρεωτικό ότι οι νόμοι θα βγαίνουν βάσει του αξιακού, γιατί αυτή είναι η ζωική δημιουργία, έτσι η πολιτεία, η δημοκρατία έχει τους νόμους της και η τύχη, άμα το θέλετε, τα τύχη, αλλά και όλη η ασφάλεια είναι οι ίδιοι οι νόμοι που θα βγαίνουν. Και ο νόμος μετά είναι ιερός, διότι έχει βγει από τα ιερά, από το ιερό αξιακό πρωτόκολλο. Και ο νόμος μετά είναι ιερός, που σημαίνει σταθερός. Και τηρείται, και είναι η δύναμη της πολιτείας, οι νόμοι. Οι νόμοι που θα προκύψουν από το ελάνιο αξιακό, της ίδιας σου της δημιουργίας, θα είναι ιεροί νόμοι, οι αξιαπέραστοι νόμοι, τους οποίους θα τους εκτελούν όλοι. Τώρα τι να εκτελέσεις. Θα υπάρξει νόμος της δικαιοσύνης βάσει του ελάνιου αξιακού μέσα από τις αρχές, τις αξίες και τους πολιτιακούς νόμους και θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κάνει αδικία είτε νόμος είτε θεσμός. Μα αφού οι νόμοι είναι ίση των όλων, που σημαίνει πιάνει και το δικαστήριο, πιάνει το πολιτικό τους, πιάνει όλους. Άρα δεν υπάρχει κανείς πάνω από τον νόμο. Υπάρχει ο νόμος πάνω από όλους. Ο νόμος όμως θα πρέπει να βγαίνει βάσει του αξιακού. Το οποίο είναι της ίδιας της δημιουργίας.
και πρέπει οι συνέλληνες μου να βγάλετε και τις αξίες αλλά και τις αντιαξίες το πώς λειτουργεί ο πλανήτης έτσι όπως τις έχω γράψει και τις έχω χαράξει. Για να καταλάβουν όλοι τι ζούμε και τι πρέπει να ζήσουμε. Να καταλάβουν όλοι πώς είμαστε δομημένοι, γιατί με το ελάνιο αξιακό αντιλαμβάνεστε πώς είσαι δομημένος. Έτσι είσαι δομημένος. Είσαι δομημένος με λογική, δηλαδή έχεις την νόηση, το νου. Είσαι δομημένος με τεράστια ελευθερία, γιατί αν δεν είχες ελευθερία και δεν είχες δομηθεί με ελευθερία, δεν θα ήσουν αυτός. Με τεράστια στην ανθρώπινη φυσιολογία σου. Η ελευθερία είναι παντού, σε όλο το περιβάλλον. Με αρετή, με δικαιοσύνη. Αν η δημιουργία δεν ήταν με νομοτελειακή δικαιοσύνη, δεν θα ήσουν έτσι. Θα ήσουν σαν αυτά τα μορφώματα τα οποία δεν έχουν καν δικαιοσύνη, ούτε νόμους, ούτε αρχές. Και ό,τι νόμους είναι, είναι για να βάλουν κατά εσένα και να σε διαλύσουν από την φυσιολογία σου. Όπως και το περιβάλλον σου. Με άπειρη ισότητα, με άπειρη αυθονία, αλήθεια, αισθητική. Εδώ η αισθητική τώρα, ας μείνω λίγο που παίρνω την ευκαιρία. Νομίζετε ότι η αισθητική είναι το κάλος. Ναι, κοιτάξτε, η Αφροδίτη είναι το κάλος. Όπως και ο Άρης είναι του πολέμου, αλλά δεν είναι ακριβώς του πολέμου, γιατί ο Άρης είναι η Ήρα, ο αναγραμματισμός. Είναι ο Εθένας πάλι, έτσι. Την Αφροδίτη, είναι τεράστια η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη ειδικά είναι στον κόσμο των αισθήσεων. Οι αισθήσεις και η αισθητική δεν έχει να κάνει με το κάλος πόσο όμορφος είσαι. Πέραν που αυτό είναι ένα χάρισμα μέσα από τις αισθήσεις. Αλλά η αισθητική είναι οι ίδιες μες τις αισθήσεις. Δηλαδή οι 5 αισθήσεις της υπόφυσης και οι άλλες μέχρι τις 12 που είναι της επίφυσης ανήκουν στην Αφροδίτη. Δηλαδή είναι η θεά των συχνοτήτων. Εσείς την έχετε κάνει θεά του σεξ. Με εκείνους τους γυφτοχαζάρους της Ρώμης που ξεβρακώσαν τη θεά και λάτε το σεξ. Δηλαδή ωραία. Η Αφροδίτη είναι του σεξ. Ενώ η άλλη, δηλαδή η Αφροδίτη σου έδωσε το κινητικό όργανο, τον οργασμό, που επειδή έχεις την αίσθηση του οργασμού. Ωραία. Αυτή είναι μια αίσθηση που έχεις. Μα δεν έχεις μία, έχεις χιλιάδες αισθήσεις. Και όλο το περιβάλλον σου είναι το περιβάλλον των αισθήσεων. Και οι αισθήσεις είναι 12, οι βασικές σου, και έχουν υποαισθήσεις η κάθε μία. Περισσότερο ή λιγότερο. Άρα, μιλάμε για την Αφροδίτη. Και τι είναι στην αισθητική. Σήμερα, στον πλανήτη των χαζάρων και των γελίων υπανθρώπων και όλων αυτών των μογκολόσπερμων και των όλων των ζώων, αισθητικός λέει, όποια κάνει μακιγιάζ και βάνει μάσκαρα και καρφώνει με βίδες, ψεύτικες βλεφαρίδες και ψεύτικους κόλλους και όλα αυτά, του λένε αισθητικός. Είστε τρελοί ή αδέσιμο. Η Αφροδίτη δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέτε. Λες και το σεξ, που το λέω σεξ, δηλαδή η συνουσία, άμα το θέλετε, που έρχεσαι συν, δηλαδή μια ουσία που για να τη βρεις πρέπει να είναι από δύο δρόμους, και αυτό είναι στην ουσία, πρέπει να πάει ο Άρεν με τη Θήλη για να πάνε σε συν ουσία, έχει να κάνει με την Αφροδίτη. Καμία σχέση. Τώρα το ότι η Αφροδίτη κρατάει το νερό, το μωρό που είναι ο Έρος, και πήρατε τον Άγιο Βαλεντίνο με ένα μωρό και κάτι βέλη και καρδούλες, είστε τόσο γελοί που υπακούτε σε αυτά τα μορφώματα. Μα ο Έρος είναι η δύναμη της κοσμογονίας και εκφράζεται ως ένα μωρό, γιατί δεν έχει τίποτα να σκεφτεί παρά μόνο να εκτελέσει και δεν μπορεί κανένας να τον διατάξει. Θα πάει όπου θέλει αυτός και θα γονιμοποιήσει τη δημιουργία. Καμία σχέση οι εμφανίσεις αυτές που έχετε για την προσβάλλετε την τεράστια Αφροδίτη, είναι πάρα πολύ ψηλά και μεγάλη Αφροδίτη και δεν έχει καμία σχέση με όλες αυτές τις γελιότητες που λένε. Η θεά της ομορφιάς, επειδή είναι κάλος. Βεβαίως το κάλος εκφράζεται με την Αφροδίτη από όλες τις αισθήσεις που έχει αυτή η θεά. Καμία σχέση όμως έτσι όπως την αποδίδουν τα χαζαροζώα και υπακούν οι άνθρωποι, ξεβρακώνουν την Αφροδίτη. Την έχουν ξεβράκωτη και την έχουν κάνει τη θεά της πορνείας. Είναι η γελιότητα, είναι μεγάλη προσβολή και επεβίωση. Είναι ντυμένη θεά και είναι θέμα των αισθήσεων. Μέσα στις αισθήσεις σου αυτές είναι και οργασμός. Ένα θείο δώρο. Εκτός όλων των άλλων. Βέβαια, δεν ειδονίζεσαι μόνο με το σεξ. Υπάρχουν χιλιάδες αισθήσεις όπου θα ειδονιστείς από το έργο, από τη δημιουργία. Και η συνουσία βεβαίως είναι μια δημιουργία. Και βεβαίως απολαμβάνεις ένα δώρο. Καμιά σχέση με αυτό το ξέκλο, το εκπορνευμένο που έχετε βάλει μια τεράστια θεότητα, μια τεράστια δημιουργική δύναμη των αισθήσεων, των συχνοτήτων. Όπως και να έχει όμως,
Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο αξιακό που θα βγαίνουν οι νόμοι. Και τέτοια φαινόμενα όπως αυτό της θήλης αυτής και χιλιάδων ανθρώπων γύρω-γύρω που μας το φέρνουν ως πολιτισμό είναι όχι απολύτιστοι. Είναι πολύ κάτω και ακόμα και από τα ζώα. Γιατί ούτε ένα ζώο στην πολιτεία του δεν θα έδινε ευθανασία επειδή ήταν φτωχό το άλλο ζώο. Θα το έτρωγε εμένα για να ζήσει. Ακόμα και η κοινωνία των ζώων έχει τεράστιο σεβασμό και αξιακό στην ίδια την ύπαρξή τους. Και όχι με αυτά τα ζώα που βλέπουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν έχει κανένα ως αξιακό. Και είναι όλα σε έναν αυτόματο πιλότο, μόνο εντολών, μόνο διαταγών και εκτελεστών της ίδιας μας της ζωής. Της ίδιας μας της πολιτείας που δεν έχουμε πολιτεία, που δεν έχουμε πολίτες. Γι' αυτό η Ελλάδα και οι Έλληνες πρέπει να ξαναφτιάξουν τις πόλεις τους και να ξαναδημιουργήσουν τον πολίτη. Και ο τρόπος για να γίνει είναι μόνο το ελάνιο αξιακό, όπου σήμερα είναι όλο το υπόβαθρο της πραγματικής πολιτικής του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία να βγάλετε στον αέρα συνέλληνες το αξιακό και τις αντιαξίες. Από πού θα προκύψουν οι νόμοι και σήμερα πώς είναι ο πλανήτης μέσα στις αντιαξίες που μας προσφέρουν όλα αυτά τα αγγελία ζώα των δογμάτων, των κομμάτων και των χρωμάτων. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, εκτελέστε. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες. Έχω πει ότι είναι η ώρα του ανθρώπου. Γι' αυτό ο πόλεμος είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι μόνο οικονομικός. Αν λυθεί τώρα οικονομικό το θέμα, μέσα σε 5 χρόνια, σε 10, θα ξανά είσαι στην ίδια θέση και χειρότερα. Ωστόσο όμως, η Ελλήνων Συνέλευση, ο Αρτέμις Φόρας και όλοι οι πολεμιστές ασχολούμαστε επί παντός επιστητού. Για όλα. Ό,τι μας δυναστεύει, μας δολοφονεί. Αλλά και πώς θα φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο να καταδείξουμε τι έχουν κάνει. Σου καταδεικνύουμε τι έχουν κάνει για να αντιληφθείς, να καταλάβεις. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Που η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από ένα παγκόσμιο στάτους το οποίο έχουν στήσει όλα αυτά τα μορφοζώα. Όμως είναι η επόμενη μέρα. Αυτό είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος που δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε τι έχουν κάνει αυτοί και εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Πάς σε μια τελείως, σε μια τεράστια μεταρρύθμιση. Σε μια πραγματική μεταρρύθμιση μετά το ρυθμό. Μετά από αυτό το ρυθμό θα πρέπει να αλλάξουμε όλο το Android. Αυτής της δολιότητας. Και πώς θα το κάνουμε? Με πολύ συγκεκριμένους τρόπους τα οποία έχουν γραφτεί. Ο πόλεμος λοιπόν είναι για αυτά που εσείς δεν βλέπετε. Αν και νομίζετε ότι ο πόλεμος είναι για τα 600, είναι για τα οικονομικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το ελάνιο αξιακό πρωτόκολλο. Και τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα που θα βγαίνουν οι νόμοι παίρνοντας την πολιτεία και δεχόμενοι να μην βγει κανένα νόμος πέραν των πρωτοκόλων. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόλεμος. Γιατί με την Ελλήνων πολιτεία, με τα αξιακά πρωτόκολλα που θα βγαίνουν οι νόμοι και με μια πραγματική οικονομία, στρατηγική και πολιτική του πολίτη μέσα στα κοινά. Για τον πολίτη τον ίδιο. Άρα πρέπει οι άνθρωποι να άρχονται σε ανθρώπους και όχι μη άνθρωποι να άρχουν σε ανθρώπους. Αυτό βάζει ένα τέρμα. Βάζει ένα stop σε όλα αυτά τα μορφώματα. Και αρχίζουν οι δυνάμεις τους και χάνονται σιγά σιγά. Ο χρόνος και οι επόμενοι χρονόκυκλοι. Οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν όλο και πιο πολύ. Με αποτέλεσμα να πάρουν την ίδια τη ζωή και τη δημιουργία στα χέρια τους. Και αυτή θα είναι η επάνωδος. Θα είναι η ανέλυξή τους. Χωρίς αυτή δεν θα έχουν τίποτα. Ο αφανισμός τους είναι δεδομένος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όλοι μαζί, όλοι οι πολεμιστές και όσοι μπορούν, αλλά και τα γραφεία, να εκφράζουν, να δηλώνουν, να μεταλαμπαδεύουν τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, πώς θα είναι η πολιτεία μας. Και απαγορεύεται εμείς να βγάλουμε νόμοι ένα. Ένας απαγορεύεται να βγάλει νόμους. Η Βουλή, βάσει του ελάνιου αξιακού πρωτοκόλλου, βάσει των ελάνιων αξιακών πρωτοκόλλων, θα κάτσει. Να βγάλει οποιοδήποτε νόμο. Χρειαστεί το σύνολο της ίδιας της πολιτείας για τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό πραγματικά είναι η πολιτεία. Από εκεί και πέρα πραγματικά θα δημιουργηθεί ένας πολιτισμός γιατί θα το δημιουργούν οι πολίτες. Και το έθος θα ανεβαίνει. Πραγματικά τότε θα έχουμε ένα καθαρό, μια καθαρή ηθική θέση. Που σήμερα είναι ένα μπουρδέλο τεράστιο όπως το έχουν κάνει. Και φυσικά ένα τέτοιο αξιακό είναι σε όλο το χώρο. Είναι για όλο το περιβάλλον, δεν είναι μόνο για μια στιγμή, είναι για τα πάντα γύρω σου. Και βγάλω οποιοδήποτε νόμο θέλεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, στη στράτευση, στην Ελλήνων Συνέλευση, για την απελευθέρωσή μας, η απελευθέρωσή μας. Και η Ελλήνων Πολιτεία θα εγκαθιδρυθεί, η παλαιγενεσία όλων των Ελλήνων, του ελάνιου έθνους. Ήδη έχει ξεκινήσει. Πρέπει να βάλετε ξύλα στη φωτιά.
πρέπει να φουντώσετε παντού σε όλα τα ΜΜΕ, σε όλα τα social media, σε όλες τις ομιλίες, να αναδείξετε το αξιακό, να αναδείξετε τις αντιαξίες. Να καταλάβει ο κόσμος τι ψηφίζουν, ποιοι είναι αυτοί, τι υπηρετούν και αν δεν είναι άνθρωποι. Και αν δεν είναι μαζί μας, γιατί είναι εκεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εκτελέστε μέχρι το τέλος. Απελευθέρωση των Ελλήνων και της μητέρας των μητέρων Ελλάς. Είναι γεγονός και θα γίνει μόνο με την ένωσή σου. Ενώσου και θα τα πάρεις όλα, Έλληνα μου.